Κυρίε και κύριοι, καλή σα μέρα. Ακούτε Real FM, ε, την εκπομπή Ιστορικά και Αληθινά, την ιστορική εκπομπή του Real FM, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό με ιστορικά θέματα, με αφορμή πάντα τη συγκυρία τη χρονική και όχι μόνο. Και σήμερα η συγκυρία ε, κάνει την εκπομπή κόκκινη. Όταν λέμε κόκκινη, δεν νοούμε βέβαια ούτε τίποτα με θέματα Ολυμπιακού, έτσι προ Θεού, ειδικά εγώ να παρεξηγηθώ με αυτό το θέμα, αλλά έχει να κάνει με την χρονική συγκυρία του, αν θέλετε, της επαιτίου της Οκτωβριανής Επανάσταση. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα για να σα παρουσιάσω τον καλεσμένο μα, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλο του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματο. Νομίζω δεν θα υπήρχε καταλληλότερο άνθρωπο, επειδή τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά, ο οποίος, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα τη Οκτωβριανή Επανάσταση. Όχι μόνο το ιστορικό κομμάτι, το οποίο βέβαια πρέπει να το αναλύσουμε, γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλο, πολλοί κόσμο ο οποίο τα έχει λίγο συγκεχημένα στο μυαλό του τα ιστορικά ή αν θέλετε τα έχει στο μυαλό του μέσα και από κινηματογραφικές ταινίες, οι, δεν θυμάμαι πόσε μέρες συγκλώνησαν τον κόσμο mm. ε, που είχε παιχτεί, από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, το κουβεντιάζαμε και λίγο πριν από την εκπομπή, να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο, αλλά να δούμε και την προοπτική, δηλαδή είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο πια δεν διδάσκεται στην ιστορία ή έχει Κάποιο, κάποια αναφορά, κάποια παρακαταθήκη για το μέλλον. Αλλά ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με το ιστορικό πλαίσιο. Οκτωβριανή Επανάσταση. Καταρχήν, υπάρχει ένα θέμα. Πότε έγινε. Ε, εδώ υπάρχει η διαφορά του παλιού και του νέου ημερολογίου. Οπότε έχουμε δύο ημερομηνίε, τι 25 Οκτώβρη και τι 7 Νοέμβρη. Οκτωβριανή όμω, γιατί. Σε κάθε περίπτωση, έτσι, είτε έτσι, είτε αλλιώ. το Οκτωβριανή ιστορική. Επανάσταση. Λοιπόν. Εδώ, και... εδώ θέλω να δούμε λοιπόν Πώς ξεκίνησε Δηλαδή τι ήταν αυτό Το οποίο οδήγησε Στο να γίνει αυτό το μεγάλο Γιατί εδώ πραγματικά μιλάμε Από ποια οπτική πλευρά Πολιτική ε, και αν το δεις Μιλάμε για ένα μεγάλο κοσμιστορικό γεγονός Άλλαξε την ιστορία του πλανήτη ε, ε, Είχε τεράστια επίδραση Στην εξέλιξη των γεγονότων Έτσι δεν μιλάμε για ένα γεγονό τώρα ε, τυχαίο Άρα τι ήταν αυτό που οδήγησε την τσαρική Ρωσία, τη φεουδαρχική κοινωνία της Ρωσίας, έτσι, στο να γίνει μια κομμουνιστική επανάσταση. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε για να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά από την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα της προεπαναστατικής Ρωσίας πριν δημιουργηθεί η επαναστατική κατάσταση. Σύν, σύντομα βέβαια, συνοπτικά για τις ανάγκες της εκπομπής μας. Πρώτα απ' όλα, είπατε εισαγωγικά αν ήταν φεουδαρχική κοινωνία, υπάρχει μια μεγάλη ανομοιομορφία Με, στη Ρωσία. Μιλάμε για μια αχανή, Ρωσία, αχανή, ε, ναι, χώρα, αχανή χώρα που σίγουρα θα έχει διαφορές. Που έχει πολύ μεγάλες διαφορές και α εστιάσουμε στις ε, Ναι, άλλες πόλεις, άλλη η Ρωσία, ναι. Ρωσία άλλο... Στις, έχουμε στις στις τις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Πετρούπολη και η Μόσχα το μετέπειτα Γκράντ και στη συνέχεια τώρα Αγία Πετρούπολη Αγία και, ναι. και τα λοιπά, όπου έχουμε πολύ μεγάλα εργοστάσια, έχουμε χιλιάδες εργάτες μέσα σε αυτά, έχουμε ισχυρούς καπιταλιστές mm -hmm. για την εποχή εκείνης της πόλης, δηλαδή θα συναντήσουμε μια εικόνα, Άρα υπάρχει... Καπιταλιστικών πόλεων όπω όπως τα συναντούσαμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Λονδίνο ή στη... στο Βερολίνο. Άρα έχουμε, έχουμε, εργατική τάξη Βεβαίως. με την έννοια έτσι όπως την ορίζει. Η και... οποία δεν είναι πλειοψηφία του πληθυσμού ε, ναι. αλλά παίζει καθοριστικό έτσι. οικονομικό ρόλο στα αστικά κέντρα. Εκεί όπου παίρνονται και οι αποφάσεις. Ναι. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι που είναι δίπλα σε αυτό τώρα Στην μια αχανής, αχανής, έκταση όπου ο αγροτικός τομέας είναι τεράστιος, δεν είναι συγκρίσιμος, δηλαδή είναι Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση mm -hmm. σε σχέση με την Αγγλία, με τη Γαλλία, προφανώς με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής και λοιπά, Λέω για να δούμε συγκρίσιμο μεγέθη όπου έχουμε αγρότες οι οποίοι δεν διαφέρουν και πολύ από το καθεστώς του δουλοπάρικου. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχουν αγκαρίες από τους πάνω, υπάρχουν ε, οι δυνατότητες να τους παίρνουν περίπου τη μισή σοδιά. Φεουδαρχικό. Ε, υπάρχουν, είναι α πούμε έντονα τα φεουδαρχικά κατάλοιπα εκείνη τη. Μπαίνει και εκείνο το ερώτημα που θέτουν πολλοί ότι ο Μάρξ είχε mm. προβλέψει ότι μια κομμουνιστική επανάσταση θα συμβεί σε μια ανεπτυγμένη βιομηχανικά χώρα. Όπω είναι η Γερμανία, όπω είναι η Γαλλία, όπω είναι η Αγγλία. Σωστά. Τελικά όμω δεν συνέβη εκεί. Να έπεσε, δούμε, έπεσε έξω ο Μάρξ. Να δούμε γιατί όχι. Γιατί ο Μάρξ ε, ε, είχε προσδιορίσει νομοτέλειε με τι οποίε μπορεί η κοινωνική κίνηση να γεννήσει μια επαναστατική κατάσταση. Να δούμε γιατί γεννήθηκε στο έδαφος της Ρωσίας και δεν γεννήθηκε, για παράδειγμα, στο έδαφος της Βρετανίας ή, της ή, Γερμανίας. ή πότε γεννήθηκε στο έδαφος της Βρετανίας, γιατί στην Γερμανία θα δούμε στη έχουμε, συνέχεια, έχουμε, έχουμε εξέγερση. Έχουμε Στη συνέχεια. Δεν ότι δεν, συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, ε, για να ολοκληρώσω την εικόνα και να δούμε γιατί πηγαίνουμε εκεί έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο εκτός από αυτά τα φεουδαρχικά έντονα κατάλοιπα και την μεγάλη απόσταση φανταστείτε ότι στην Ήπεθρο δεν έχουμε καν εξηλεκτρισμό έχουμε έντονο αναλφαβητισμό δηλαδή πρέπει να δούμε τη μεγάλη απόσταση ναι. έχουμε λοιπόν και μια, ένα τρίτο στοιχείο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο η άρχουσα τάξη στην Ρωσία δεν είναι καθαρά η αστική τάξη όπως είναι στη Γερμανία ή στην Βρετανία συνυπάρχει η αστική τάξη της Ρωσίας με τον Τσάρο και τους ευγενεί και ο Τσάρος έχει τον τελευταίο λόγο. Mm. Δηλαδή η αστική τάξη έχει ένα αντιπροσωπευτικό όργανο, τη Δούμα, mm. δεν Είναι μιλάμε όμως Βουλής, Ναι, αφήμα. αλλά δεν μιλάμε για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία mm. όπω θα, θα, την δούμε, πούμε, για παράδειγμα, στη Βρετανία που έχει προχωρήσει το πράγμα. Και ε, ο Τσάρο έχει τον τελευταίο λόγο, ασκεί μια σειρά περιορισμού, αυτή η συμμαχία, για να ξεκινήσουμε τώρα από τους παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επανάσταση, διατηρείται όσο συγκλίνουν οι αντιλήψεις και η πολιτική του Τσάρου με την πολιτική της αστικής τάξης για να συμμετέχει η Ρωσία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στον πλευρό της Αγγλίας και της, της Γαλλίας. Ναι. Η Αγγλία και η Γαλλία έχουν πολύ ισχυρή παρουσία μέσα στη Ρωσία. Αν δούμε τα απομνημονεύματα ας πούμε, του Μπιουκάναν, του πρεσβευτή του Άγγλου, θα δούμε αναλυτικά την αγγλική παρέμβαση ας πούμε, εκείνη την εποχή για την ε, στήριξη της ε, εμπλοκής της Ρωσίας στον, στον πόλεμο. πόλεμο. Και αυτό, αυτές είναι οι βασικές συνθήκες της προεπαναστατικής Ρωσίας πάνω στις οποίες θα εκδηλωθεί η επαναστατική κατάσταση. Γιατί. Αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, ναι. γιατί, στη Ρωσία. γιατί στη Ρωσία. Είναι μια σύνθετη λοιπόν διαδικασία που ε, για να την αναλύσουμε πρέπει να δούμε τρεις παραμέτρους. Η πρώτη αφορά την απότομη επιδείνωση της κατάστασης του πληθυσμού. Δηλαδή ο πόλεμος συνεχίζεται, μιλάμε για τρία χρόνια πολέμου. Έχουμε, με, με πολλά έχουμε ναι, εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες και ταυτόχρονα εξαφλίωση για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και στις πόλεις με ανεργία, εκτεταμένη φτώχεια και μία διαχείριση από την πλευρά της άρχουσας τάξης η οποία δεν μπορεί να καλύψει τυχιώδεις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί δηλαδή. Ζυγώνει η πείνα, έχουμε συνεχή επιδίνωση και από την πλευρά τον επάνω για να το πω έτσι, δεν υπάρχει ναι, στοιχειώδης διαχειριστική ικανότητα ε, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Στους πάνω λοιπόν στην άρχουσα τάξη, το δεύτερο τώρα στοιχείο, έχουμε διάσπαση. Ο Τσάρος από ένα σημείο και μετά σκέφτεται να βγει από τον πόλεμο, ενώ αντίθετα η αστική τάξη επιμένει να συνεχιστεί η πολεμική δράση τη Ρωσία στο πλευρό τη Αγγλίας και τη Γαλλία. Προφανώ γιατί από εκεί πέρα υπάρχουν οι επενδύσει. Και, και εκεί είναι οι... τα ζωτικά του συμφέροντα. Συμφέρον. Λοιπόν, ταυτόχρονα έχουμε μία σειρά ήττε του ρωσικού στρατού που επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στι βαλτικέ χώρε και στην Πολωνία. Χάνει εδάφη δηλαδή η Ρωσία και εξεγέρσει, μικρέ εξεγέρσει από σε εθνοτικό επίπεδο... Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία... Μιλάμε έχει τώρα για αυτή την εκτεταμένη Κάφκασος και τα λοιπά... που όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα... οπότε έχουμε ήδη τα δύο πρώτα στοιχεία... απότομη επιδείνωση της κατάστασης της κοινωνίας... δεύτερο, τους πάνω να μην μπορούν να κυβερνήσουν όπως πριν... και τρίτο τώρα και αποφασιστικό στοιχείο... τους κάτω να μην θέλουν να κυβερνηθούν όπως πριν... δηλαδή Υπάρχει έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, την οποία εκφράζει κυρίως η εργατική τάξη της πόλης και τίθονται ζωτικά ζητήματα, δηλαδή η έξοδος της Ρωσίας από τον πόλεμο, η ειρήνη, το ψωμί, ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα φρένο στην εξαφλίωση και η γη όσον αφορά την κατάσταση των αγροτών. Ψωμί, γη και ειρήνη είναι το τρίπτυχο που, που οφεί την λαϊκή ήταν, Αυτό ήταν, ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο... Σε αυτό το σύνθετο έδαφο δημιουργείται επαναστατική κατάσταση. Ε, Ποιο είναι αυτό θα... που εκμεταλλεύτηκε ή, αν θέλετε, αξιοποίησε ακριβώς ή ανέδειξε. Εδώ ήθελα να, να φτάσω. Ε, το να δημιουργηθεί μια επαναστατική κατάσταση δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί και μια επανάσταση. Σωστό, γιατί πρέπει κάποιο να τις καθοδηγήσει. Πολύ περισσότερο δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί μια νικηφόρα επανάσταση. Αντί να εκδηλωθεί, να εκδηλωθεί ναι, μια επανάσταση. Ναι, γιατί μπορεί και να ιτηθεί. Ε, μπορεί λοιπόν, να μην γίνει καθόλου. Σωστά. Εδώ λοιπόν ε, αναδεικνύονται δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Ο ρόλο τη επαναστατική πρωτοπορία, που είναι η Μπολσεβίκη, εκείνη την να πούμε εποχή. Η λέξη Μπολσεβίκο, αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με στα Ρώσικα, σημαίνει πλειοψηφία, Ναι, έτσι. Είναι η πλειοψηφία. Στα η λέξη του, του κόμματο του σοσιαλδημοκρατικού, του κόμματο τη εργατική τάξη στη Ρωσία, σε σχέση με του Μενσεβίκου τη μειοψηφία που κρατούν διαφορετική στάση θα πούμε Αυτό γιατί. Βέβαια, το ήταν... Ήταν στην εσωτερικούς τους στι... συσχετισμούς. Ναι, δηλαδή μέσα στο, ή... στην... μέσα στο, στο ίδιο, ίδιο κόμμα, κόμμα, το οποίο διασπάστηκε. Το οποίο διασπάστηκε, εντάξει, ναι. Και φτάσαμε στον εμφύλιο, πριν φτάσουμε στον εμφύλιο... Θα, ότι... θα, δούμε όμως λίγο το ρόλο που παίζει αυτή η πρωτοπορία. Mm. Αυτή η πρωτοπορία παίζει ρόλο διότι... ήταν αυτοί οι οποίοι... Είναι ο, Λένιν, δηλαδή, ο οποίος ήταν και ο ηγέτης. ο ηγέτης των πολυσεβίκων και η ηγεσία των πολυσεβίκων η οποία βάζει για να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία. Αλλά κύριε, θα και, δούμε... άλλα, και άλλα στελέχη, Θα όμως. δούμε πώ, βεβαίω. Ήταν εκείνη την εποχή ο, ο Στάλιν, ο Τρότσκι, ο, ο, Μπουχάριν, ο, Στάλιν, είναι ο Μπουχάριν. Είναι μια ο ο μεγάλη ηγετική ομάδα. Ο Κερένσκι είναι στου αντίπαλου. Ναι, και θα ναι, δούμε αλλά γιατί. μέσα στην ίδια. Όχι, ο Κερένσκι είναι ο πρωθυπουργό του, του... τη αστική πλευρά. Ναι. Ναι. Να δούμε δύο φάσει. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα λοιπόν στοιχείο, είναι η επαναστατική πρωτοπορία, η οποία χαράζει στόχο για την εργατική τάξη και την οργανώνει, δηλαδή έχουμε εργατικές οργανώσεις και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι η ιδιομορφία της Ρωσίας και έχει σχέση με αυτό που ρωτήσατε, που διαφέρει δηλαδή από την Αγγλία τη Γαλλία, είναι τα Σοβιέτ. Και δηλαδή... αυτό για τον Κερένσκι, διότι ν? πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση υπάρχει η Επανάσταση του Φεβρουαρίου, η Φεβρουριανή Φεβρου... Επανάσταση Ωραία. όπου εκεί έχουμε μια υποχώρηση του Τσάρου δημιουργείται ένα αστικό δημοκρατικό έτσι, ε, επίχρησμα Πολύ σωστά. όπου έχουμε την κυβέρνηση Κερένσκι και, και εδώ μπαίνει και ένα θέμα δηλαδή άρα η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν ένα πραξικόπημα τι ήτανε να τα δούμε ε, ε, σύντομα τα ιστορικά και ναι. να πάμε στο πραξικόπημα ναι. γιατί είναι δύο ερωτήσεις καταρχάς τι έγινε είναι σωστό αυτό που λέτε δηλαδή καταρχάς πριν καν την Επανάσταση του Φλεβάρη υπάρχει δίπλα στην αστική τάξη και στη Δούμα η αυτοτελής οργάνωση των εργατών που είναι τα Σοβιέτ και είναι μια πρωτότυπη αν θέλετε οργάνωση πολύ πιο προχωρημένη από τα συνδικάτα στη Δύση για να, να το δούμε το, αυτό, το, γιατί. Το, το Σοβιέτ δεν ήταν συνδικάτο, ήταν κάτι μεταξύ συνδικάτου και τοπική οργάνωση κόμματο. Το, 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 Α το, το πούμε. Το, όχι κόμματο, ε, αλλά ε, ε, είναι πλέον αυτοτελή οργάνωση τη εργατική τάξη με, με ένοπλα τμήματα. Με ε, ε, ανακλητού αντιπροσώπου, δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να ψηφίσει και να ανακαλέσει του προηγούμενου εκλεγμένου αντιπροσώπου σου. Mm. Και ήδη έχει διαμορφωθεί μία ταφύτρα για να υπάρξει εργατική εξουσία. Έχουν εμφανιστεί ήδη. Mm. Οπότε θα ανοίξει και η συζήτηση αν θα πάρουν την εξουσία τα Σοβιέτ ή η αστική τάξη. Στην Επανάσταση του Φλεβάρι, ανατρέπεται ο Τσάρο και έχουμε την εξή εικόνα. Από τη μία, σχηματίζεται από την αστική τάξη η προσωρινή κυβέρνηση, σε αυτήν, που ε, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, Πρωθυπουργό είναι ο, ο Κερένσκι και εχουμε την εξη εικονα απο τη μια σχηματιζεται απο την αστικη ταξη η προσωρινη κυβερνηση σε αυτην πολυ σωστα ειπατε προηγουμενω πρωθυπουργο ειναι ο κερενσκι και ειναι και ο Μιλιούκοφ, δηλαδή οι ηγετικέ ναι, προσωπικότητε από τη μία πλευρά. Του αστικού καθεστώτο. Και από την άλλη πλευρά είναι τα Σοβιέτ, στα οποία συνυπάρχουν. Οι δυνάμει των Μπολσεβίκων, των Μενσεβίκων που λέγαμε προηγουμένω, δηλαδή πλειοψηφία και η μειοψηφία και άλλων δυνάμεων όπω των αριστερών εσέρων, Δεν παίρνει η χρονική διάρκεια τη εκπομπή, να τα αναλύσουμε όλα. Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ε, η στιγμή στην οποία ανατρέπεται ο Τσάρο και έχουμε, έχουμε προσωρινά, προσωρινά την ανάλυση ναι. τη εξουσία από τον αδελφό του, τον μεγάλο ναι. Δούκα ε, Μιχαήλ. Ο οποίο όμω τελικά και αυτό αποχωρεί, διότι δεν αποδέχεται την, ε, την κατάρρευση του, του τσαρικού καθεστώτο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τώρα ανοίγει πλέον ε, το ζήτημα: ποιο τελικά θα πάρει την εξουσία. Και έχουμε μία απορία από τον Φλεβάρι μέχρι τον Οκτώβρη που την παίρνουν ε, την εξουσία τα Σοβιέτ με, με την ηγεσία των Πολυσεβίκων, χάρη στη γραμμή του Λένιν που είναι καμία υποστήριξη στην προσωρινή κυβέρνηση καμία υποστήριξη στο να εδρεωθεί η αστική δημοκρατία ε, τώρα που έπεσε ο Τσάρος που πιστεύουν πολλοί άλλοι μέσα στα Σοβιέτ αλλά οργάνωση της εργατικής τάξης για να πάρει στα χέρια της την εξουσία Έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα Επανάσταση ή πραξικόπημα Ναι διότι ανατράπτει μια κυβέρνηση λοιπόν, μετά από μια διαδικασία Να πούμε το εξής Καταρχάς Ούτε ο Τσάρος της Ρωσίας έφυγε με εκλογές, με ψηφοφορία μέσα σε κάλπες, ούτε αν θέλετε Επανάσταση, για να πάμε και, και παλιότερα, ε, ο Λουδοβίκος για παράδειγμα στη Γαλλία έφυγε Επάνε. και αυτός με εκλογές. Σωστά. Μια επαναστατική πρωτοπορία τότε στη Γαλλία η Γιακοβίνη με το Ροδεσπιέρο και μια επαναστατική πρωτοπορία στη Ρωσία έδιωξαν ε, τον, τον ε, αντίστοιχα τον Τζάρο ή τότε τον Λουδοβίκου. Ναι. Και γενικά κάθε προηγούμενο σύστημα παραγωγής η φεουδαρχία ας πούμε, δεν αποσύρθηκε ειρηνικά. Η επα... Για να κρίνουμε λοιπόν αν είναι μια λαϊκή επανάσταση και μάλιστα προοδευτική πρέπει να κρίνουμε κατά τη γνώμη μου το βασικό. Αν δίνει Όθηση στην κοινωνική απελευθέρωση ή αντίθετα κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Δίνει όθηση στην κοινωνική απελευθέρωση όπως έδωσαν και οι αστικές επαναστάσεις γιατί. Στις αστικές επαναστάσεις τι συνέβη. Στις αστικές επαναστάσεις κατοχυρώνεται επιτέλους το δικαίωμα του πολίτη να αλλάζει αφεντικό, να αλλάζει εργοδότη σε σχέση με το δουλοπάρικο και να ψηφίζει κάθε 3-4 χρόνια την κυβέρνησή του τους αντιπροσώπους του, οι οποίοι θα ορίζουν την κυβέρνηση μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση γίνεται ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα από αυτό, δηλαδή κατοχυρώνεται μια κοινωνία που δεν επιτρέπεται κανείς να είναι αφεντικό και να έχει άλλους στη δούλεψή του και αυτό τα κατά τη γνώμη μου. Ναι, κοινωνικοποιούνται, δηλαδή περνάνε στα χέρια τη κοινωνία και στο κράτο τη κοινωνία, γιατί κράτο υπάρχει και πριν. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτό το δικαίωμα το εκλογικό που είναι τυπικό στην προηγούμενη περίοδο γίνεται δικαίωμα κάθε μέρα. Δηλαδή μέσα στα Σοβιέτ μπορεί κάθε μέρα ο εργάτη να παίζει πλέον ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Δεν διατηρήθηκε αυτό όλη την πορεία τη Σοβιετική Ένωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Να ανακαλεί του αντιπροσώπου του να είναι μια ανώτερου τύπου δημοκρατία. Έτσι ξεκινά η Σοβιετική Ένωση και το πρώτο εργατικό κράτο. Να βγει δηλαδή ο εργαζόμενο, η εργατική τάξη, συνολικά οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο τη ιστορία να πάψει να βρίσκεται στο περιθώριο τη ιστορία. Αυτό ήταν στα πλαίσια. Τι, αυτό ήταν ένα θεωρητικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ω ένα κομμάτι. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα λειτουργήσε. Ή τι ήταν αυτό το οποίο τελικά προκάλεσε και τον εμφύλιο. Α το πούμε έτσι. Μεταξύ των Μενσεβίκων, των, των Λευκών και των Μπολσεβίκων, των Κόκκινων. Να δούμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Την έχουμε κάνει σήμερα, κόκκινη την εκπομπή. Έχουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλο του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Η συζήτησή μα ε, έχει να κάνει με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ε, Μέρε, σαν και αυτέ, υπάρχει η επέτειο αυτού του μεγάλου κοσμοϊστορικού γεγονότος και κουβεντιάζουμε το μεγάλο ιστορικό αυτό ζήτημα στην καινούργια εκπομπή του Real FM. Ιστορικά και αληθινά, κύριε Παπαδόπουλο, είχαμε μείνει στο γεγονό ότι πια έχει επικρατήσει η επανάσταση και υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην αστική τάξη, η οποία εκφράζεται μέσα από τους μενσεβίκους, όπως ονομαζόντουσαν τη μειοψηφία δηλαδή, έτσι όπως στα ρώσικα μεταφράζεται, οι η, η, η λευκοί όπως έμειναν στην ιστορία και οι κόκκινοι, οι μπολσεβίκοι, ε, οι οποίοι είχαν την πλειοψηφία και εκεί υπάρχει τώρα μια σύγκρουση όπου σε αυτή τη σύγκρουση, να σημειώσουμε, έτσι, υπήρχε και μια ελληνική εμπλοκή. Να το δούμε αυτό. Σταδιακά λοιπόν με εξαίρεση τους Μπολσεβίκους μια σειρά δυνάμεις που είχαν ταλαντευόμενο ρόλο πριν όπως η Μενσεβίκη και οι Αριστερή Εσέρη συμμαχούν ή ανέχονται ή εν πάση περιπτώσει ή δεν στηρίζουν την επανάσταση ή πλέον εμπλέκονται ενεργά στην προσπάθεια να ανατραπεί η ανεχονται η εν περιπτωσει η δεν την επανασταση η πλεον εμπλεκονται ενεργα στην προσπαθεια να ανατραπει η επανασταση και όλο αυτό σηματοδοτείται στο στρατόπεδο των Λευκών, το οποίο δέχεται μια πολύ μεγάλη εξωτερική βοήθεια. Ε, βοήθεια σε εισαγωγικά, δηλαδή μια πολύ μεγάλη επέμβαση <Κι> υπεριαλιστική μέσα στο χώρο της ε, Σοβιετικής Ρωσίας, με, ξεκινώντας από την Ουκρανία, όπου 14 χώρες εκστρατεύουν στο πλευρό των Λευκών, μαζί και με την Ελλάδα του Ελευθέριου Βενιζέλου, όπου εκεί αν θέλετε η Ελλάδα το πλήρωσε όχι εντός εισαγωγικών εκτός εισαγωγικών τελείω. Στην περίοδο τη Μικρασιατική καταστροφή. Όταν οι Σοβιετικοί στήριξαν και εξόπλισαν τον Κεμάλ και τον βοήθησαν, αφού και οι άλλε μεγάλε δυνάμει Μα πούλησαν, έτσι. Εξόπλησαν τον Κεμάλ, πληρώνοντας πληρώνοντά μας... Ένα δίδαγμα για όλη αυτή την ιστορία. Αν και η αστική τάξη τη Ελλάδα συνειδητά συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι για όσου νομίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασία η τότε Αγγλία και η τότε Γαλλία, σε σχέση αν θέλετε και σήμερα με τον ΝΑΤΟ. Αλλά. Α, πα, πα, Δίνουμε παμαλού. Πα, <laughs> λοιπόν, ε, ας, άλλο, α ας μείνουμε, ναι. Α Σα <laughs> έχω εδώ τουλάχιστον 4-5 Κυριακέ και, <laughs> και δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Ωραία. Α μείνουμε λοιπόν στα δικά μα. Ε, Έχουμε λοιπόν, λέω, λοιπόν, χώρες γίνεται, 14 χώρε εξτρατεύουν και αν θέλετε αυτό είναι και ένα επιπλέον στοιχείο για να δούμε αν ήταν πραγματικά λαϊκή επανάσταση ή πραξικόπημα γιατί αν πραγματικά ο λαός στέναζε κάτω από τον ζυγό <laughs> του σοβιετικού ολοκληρωτισμού, όπως ακούγαμε μετά, ήταν η μεγάλη του ευκαιρία να στραφεί μαζί με τους Λευκούς mm -hmm. και τις 14 χώρες και να διώξει τους κόκκινους. Δεν συνέβη όμως αυτό, mm -hmm. αντιστάθηκε Λισαλέα ο ρωσικός λαός και έδιωξε τους Λευκούς και τις 14 χώρες με σφοδρότατες μάχες οι οποίε οδήγησαν και σε μεγάλε καταστροφέ. Επειδή αναφερθήκατε στην Ουκρανία, mm. η, 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 η Ουκρανία, σαν χώρα, είχε σταθεί στο πλευρό των Δεν θέλετε... είναι αυτότελη χώρα εκείνη την ναι, εποχή. Εκείνη είναι την τα Ουκρανικά είναι... εδάφη. Εντάξει, υπάρχει όμω μια εθνότητα. σα ε, ίσα. ίσα η... Θέλω να πω, δηλαδή, αν θέλετε, οι διαφορέ του σήμερα, γιατί ξέρετε, η ιστορία είναι και ένα μπούσουλα. Mm -hmm. Μάλλον έχει, έχει ρίζε και κάνουμε αναγωγέ στο παρελθόν για να μπορούμε να προσδιορίσουμε και το μέλλον. Πολύ έτσι. σωστά και θα το δούμε στη συνέχεια. Άρα. Μία από τι αιτίε, αν θέλετε, και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που πολλοί Ουκρανοί πήγαν στο πλευρό των Ναζί, θεωρώντα ότι έτσι θα απελευθερωθούν. Έχει να κάνει και με αυτό. Και υπάρχουν οι εθνικέ διαφορέ, παρότι στα πλαίσια τη Σοβιετική Ένωση υπήρξε μεγάλο σεβασμό των διαφορετικών εθνοτήτων και διαφορών mm -hmm. και κατοχυρώθηκαν και δικαιώματα που δεν τα είχαν πριν, γιατί δεν υπάρχει κάποιο Ουκρανικό κράτο πριν. Αν θέλετε, Όχι, ήταν υπάρχει, κάτω από την Τσαρική Ρωσία. Ναι, είναι η ενιαία Τσαρική Αυτοκρατορία. Ναι. Λοιπόν, όμω, α έρθουμε στο, στο ζήτημα ναι. τώρα τι έγινε μετά. Ναι. Γιατί λέτε ας πούμε πραγματικά πρέπει να δούμε αυτή την πορεία. Μετά την νίκη επί των Λευκών έχουμε θεαματικά αποτελέσματα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής ε, ε, για να κρίνουμε με όρους κοινωνικής πρόοδου. Λέω ορισμένα άλματα δηλαδή τα οποία έγιναν και γιατί μιλάω για άλματα, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε την θέση της τσαρικής Ρωσίας, μιλάμε πριν την επανάσταση, που υστερούσε πολύ από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, δηλαδή τις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες που λέγαμε και στην αρχή στο ερώτημα, πώς κάλυψε στο έδαφος πλέον του σοσιαλισμού το χαμένο έδαφος και εκτινάχθηκαν οι παραγωγικές της δυνάμεις είχαμε μια εκρηκτική ανάπτυξη. Παραδείγματα. Η ταχύτητα με την οποία εξαλείφθηκε ο αναλφαβητισμός. Η ταχύτητα με την οποία εξηλεκτρίστηκε το σύνολο της Ρωσικής επικράτησης και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Η ταχύτητα με την οποία μετατράπηκε η ειρηνική βιομηχανία σε πολεμική... ...για να αντιμετωπίσει την ναζιστική επίθεση εδώ, στη δεκαετία του 30. Εδώ, εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν έγινε χωρίς κόστος. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, το να μετατρέψεις... Εδώ ξέρετε υπάρχει ένας νόμος που ισχύει στην οικονομία... ...ο νόμος του βούτυρου και των κανονιών. Ναι. Δηλαδή, Έχουμε ένα... Με μεγάλε θυσίε. Ναι, ότι εκεί υπήρξαν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια νεκροί. Και σκεφτείτε ότι παράλληλα με αυτό έγιναν σοβαρέ προσπάθειε, ενώ ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση από τη δεκαετία, δηλαδή μια δεκαετία μετά την νίκη τη Επανάσταση, να έρθει το 7ο στα εργοστάσια. Που εδώ συζητάμε τώρα για την περάσπιση του 8 Οκταώρου στον 21ο αιώνα και ταυτόχρονα να μηδενιστεί η ανεργία παρότι φυσικά ακριβώ ισχύει το βούτυρο Εντάξει. κανόνια ναι, είχαμε... γιατί το να μετατρέψει σε ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ας πούμε το λέω τώρα με βάση ναι, ναι, την οικονομία τρακτέρ, α, τρακτέρ να, να κάνει τάγκ δεν είναι εύκολο πάρα πολύ υπάρχει δύσκολο. μια τεχνογνωσία που πρέπει υπήρξε, να μετατρέψει και υπάρχει με ένα κενό ναι. το οποίο κενό είναι μηδενικό δηλαδή δεν παράγει τίποτα πια. Μαθαίνει, προσπαθεί να φτιάξει κάτι. Άρα αυτό σου δημιουργεί ένα κενό σε έσοδα, σε αυτό. Απασχολείται yeah. ένα κόσμο ο οποίο φεύγει από το χωράφι. Πολύ σωστά. Άρα υπήρξε πείνα. Υπήρξαν εντονότατα προβλήματα από αυτή την άποψη. Και γι' αυτό είχαμε και 5 εκατομμύρια νεκρού. Και συν τι καταστροφέ. την περίοδο Στάλιν. Ναι, συν του πολέμου. Τώρα αν είναι το 5 εκατομμύρια είναι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στου ιστορικού, αλλά δεν έχει σημασία. Υπήρξαν δυνα. Πάντων... δεινά. Εντάξει. Αυτό είναι βέβαιο. Πάντω δεν ήταν χωρί αίμα. Δεν ήταν χωρί αίμα. Και αν θέλετε κάθε εξάμεινο να κερδιθεί για να υπάρξει η πολεμική προετοιμασία, ήταν μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο στίχημα. Λέω λοιπόν υπάρχει μια ανωδική τέτοια πορεία σε πρωτόγνωρες κατακτήσεις για την εργατική τάξη και την κοινωνία και όχι μόνο αυτό αν δούμε και τη μάχη του διαστήματος στη συνέχεια πως η Σοβιετική Ένωση κάνει αυτό το άλμα σε σχέση με τους Αμερικάνους που ήταν δεκαετίες μπροστά τεχνολογικά ήταν τόσο μεγάλο που η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση παρήγγειλε εκθέσεις η πιο διαβοήτη είναι τι μαθαίνει ο Ιβάν που δεν μαθαίνει ο Τζόνι που υπάρχει και στο ναι, ναι. διαδίκτυο που δείχνει ας πούμε την μεγάλη έμφαση που δόθηκε τότε στη σοβιετική εκπαίδευση κλπ ασφαλώς θα μπορεί κάποιο να αναρωτηθεί ότι αφού είναι τόσο θετική αυτή η πορεία κτλ. Ε, γιατί φτάνουμε στη συνέχεια στην αντιστροφή της κατάστασης εδώ, εδώ φτάνουμε πια στο σημείο να πούμε το εξής ωραία η Οκτωβριανή Επαναστασία έγινε, ό,τι έγινε, υπήρξαν, καταρχήν υπήρξαν κάποιε εσωτερικέ ακαθαρίσει. Δηλαδή ο Τρότσκι, ο οποίο έχασε την εσωτερική μάχη από τον Στάλιν, και ένα κομμάτι του κόμματο το οποίο προφανώ ε, έχουμε εσωτερικέ ανακατατάξεις Α πούμε το συγκεκριμένο κομμάτι, Στάλιν, Τρότσκι. Έχουμε, έχουμε, έχουμε καταρχά. Ποιε ήταν, ήταν οι διαφορέ, Τι ήταν αυτό που, που χώρισε του δύο συντρόφου, Υπάρχει μια διαφορά του Τρότσκι με τη γενική γραμμή των πολσεβίκων από πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση καταρχήν. Δηλαδή, ο Τρότσκι. Ηταν επιφυλακτικό έω εχθρικό στη συμμαχία με την Αγροτιά, που ήταν καθοριστική σημασίας παράγοντα για την νίκη mm -hmm. τη Οκτωβριανή Επανάσταση. Και στη συνέχεια ε, της υποτίμηση της δυνατότητας να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμό σε μια mm -hmm. χώρα ή μια ομάδα χωρών, mm -hmm. γιατί όταν μιλάμε τώρα για την Σοβιετική Ένωση βεβαίως είναι μία χώρα αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική και γεωγραφική έκταση και την αντίληψη, και οικονομική βεβαίως, και την αντίληψη του Τρότσκι ότι ο μοναδικός δρόμος ήταν η συνεχής προσπάθεια επέκτασης της επαναστατικής δράσης στο σύνολο της Ευρώπης χωρί του αναγκαίου κάθε φορά συμβιβασμού. Δηλαδή που θα έφεταν το κράτο τη εργατική εξουσία σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα αρχικά στοιχεία. Στη συνέχεια υπάρχει. Πίσω από αυτή την κόντρα, Στάλιν, ε, Τρότσκι, φαντάζομαι δεν είναι μια προσωπική κόντρα Όχι, μόνο. Όχι, βέβαια, ήταν, ήταν και μια δομική μέσα στο κόμμα. Ήταν μια ισοκομματική διαπάλη, η οποία ε, αφορούσε και άλλα ζητήματα στη συνέχεια, γιατί καθώ. Οι Μπολσεβίκοι έχουν και την πρόγνωση, τη σωστή πρόγνωση ότι θα υπάρξει γερμανική επίθεση. Αυτό μιλάμε πια για τη δεκαετία του 30. <συκλώνο> ε, θέλουν να έχουν πολύ καθαρά τα δικά του μετόπιστε <συκλώνο> Δηλαδή να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει πέμπτη φάλαγγα σε περίπτωση που υπάρξει Άρα μεγάλη η, η, η επίθεση. η συμφωνία <Συκλώνο> Ρίμπερτροφ-Μολότοφ, δηλαδή ε, 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 των δύο εκεί, υπουργών εξωτερικών, ήταν για να κερδιθεί. Εκεί είναι ένα ελιγμό για να κερδιθεί χρόνο αφού στρατηγικά είχε φανεί. Ότι η Αγγλία και η Γαλλία με τη Συμφωνία του Μονάχου είχαν κάνει καθαρή επιλογή να σπρώξουν την Ναζιστική Γερμανία σε μονομερή επίθεση προς τα ανατολικά για να κάνουν μετά τις διαπραγματεύσεις τους με την Αγγλία και τη, με την ε, Ναζιστική mm. Γερμανία. Όταν πια αυτό γίνεται καθαρό, δηλαδή ότι. Αυτό το ξέραμε ήδη γιατί, αν θέλετε, ήδη στη Βρετανία από την εποχή Τσάμπερλεν υπήρχε μεγάλη ανοχή στην Ναζιστική Γερμανία, mm -hmm. ο Τσόρτσιλ αλλάζει στη συνέχεια την το δόγμα και προσπαθεί όμως παρόλα αυτά ενώ συνεχίζεται όλη αυτή η, η εξέλιξη να χειριστεί τις αντιθέσεις να ε, ναζιστικής ε, Γερμανίας. Τις εσωτερικές αντιθέσεις ε, μέσα στο καπιταλιστικό ε, στρατόπεδο ναι, για να μπορέσει ε, να... Ε, για να διεκδικήσει okay. και αυτός από την πλευρά του το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά εκείνης της εποχής. Mm. Λοιπόν, λέω έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη πορεία. Τώρα, αυτή η πορεία Μπορούμε να πούμε ολοκληρώνεται στο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βγαίνει πολύ λαβωμένη η σοβιετική Ένωση με 20 εκατομμύρια νεκρούς εκεί. Μεγάλες καταστροφές, καμία άλλη χώρα δεν έχει, έχει, έχει τέτοιες καταστροφές. Και μπαίνει ένα νέο στίχημα του εξυγχρονισμού της βιομηχανίας, την εισαγωγή νέων για την εποχή τεχνολογιών, την άνοδο σε ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων κτλ. Και, και, και εκεί αρχίζει μια νέα διαπάλη. Δεν αρχίζει, κλιμακώνεται να είμαστε πιο, για να είμαστε πιο ακριβείς, πώς θα λυθούν τα νέα προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν αντίθετες απόψεις. Και εδώ μπαίνουμε λίγο στο σήμερα, φτάνουμε κοντά πια στο σήμερα, που μπορεί να διαμόρφωσαν και τις συνθήκες για να οδηγηθούμε στη ναι, κατάρρευση. να δούμε λοιπόν... Να κάνουμε όμως μια μικρή ε, διακοπή με, εδώ, σε αυτό το σημείο και να πάμε αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα ε, να, δούμε, να φτάσουμε στο σήμερα για να δούμε αν τελικά έτσι η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι πια ένα απλό ιστορικό γεγονός ή σηματοδοτεί κάτι και για το μέλλον. Οκτωβριανή Επανάσταση, τρίτο μέρο τη εκπομπή. Έχουμε περάσει πια στο σήμερα, αν θέλετε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είμαστε στη φάση όπου η Σοβιετική Ένωση πια προσπαθεί να μετασχηματιστεί, να, μπει, να μπουν νέε δομέ και στην οικονομία και στην παραγωγική διαδικασία τη για να μπορεί να αντιμετωπίσει και, την, και του αντιπάλου τη άλλε μεγάλε δυνάμει, αλλά για να παίξει και το ρόλο τη στο παγκόσμιο έτσι, γεωπολιτικό χώρο. Ε, κύριε Παπαδόπουλε. Εκεί λοιπόν εξελίσσεται μία διαπάλη που αν θέλετε είναι και το κλειδί για το τι έγινε μετά Ανάμεσα στην άποψη που έλεγε ότι αυτά τα νέα καθήκοντα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερο σοσιαλισμό, δηλαδή με επέκταση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγή, και στην αντίστροφη Τι σημαίνει αυτό. άποψη, θα, θα, θα το δούμε πολύ συγκεκριμένα, την άποψη που επικράτησε και έτσι θα το δούμε. Mm -hmm. Που ήταν ότι ίσα ίσα πρέπει να δώσουμε χώρο στην αγορά για να μπορέσει να. Ανταποκριθεί η Σοβιετική Ένωση κα... σαν... στη νέα φάση. Σαν και αυτό που κάνει τώρα η Κίνα, ας πούμε. Ο σοσιαλισμός με αγορά έχει αρκετές ομοιότητες στην αφετηρία. Δηλαδή, από, κει, από το σημείο στο οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο ο κεντρικός σχεδιασμός για να προσδιορίζονται οι στόχοι της οικονομίας, κάθε εργοστάσιο αρχίζει να βάζει πλάνα με βάση το δικό του επιχειρησιακό κέρδος σε εισαγωγικά... Στον αγροτικό τομέα ενδυναμώνεται η ομαδική ιδιοκτησία, δηλαδή τα περιβόητα κολχός, τα κολχός. Ναι, στα οποία πλέον έχουμε εμπορευματοχρηματικές σχέσεις, δηλαδή πολίτε αγροτικό εμπόρευμα στην αγορά και έχουμε πλουσιότερους και φτωχότερους. Τα ίδια τα εργοστάσια ανοίγει η ψαλίδα διευθυντών και εργαζομένων μισθολογικά και από άποψη προνομίων. Δηλαδή, έχουμε την αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή Αυτό, που έχουμε γνωρίσει. Άρα, στις άρα πρώτες αρχίζει δεκαεδίες. να δημιουργείται η λεγόμενη νομεκλατούρα. Ναι. Δηλαδή, οι αρχίζουν, άκουσο... αρχίζουν να δημιουργούνται εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις που δεν έχουν συμφέρον από το να προωθηθεί ο σοσιαλισμό, αλλά έχουν συμφέρον από το να τον ανατρέψουν. Mm. Στην πραγματικότητα, επεκτείνεται και μία μαύρη αγορά, δημιουργείται σκιώδες κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια θέλει και να νομιμοποιηθεί. Mm. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην ανατροπή τελικά πρωταγωνιστούν οι ηγετικά, τμήματα του Κομμουνιστικού κόμματο. Δηλαδή, που στην ουσία έχουν όχι απλά προδώσει την επανάσταση. την, την επανάσταση, αλλά έχουν μετατραπεί στην κοινωνική δύναμη της αντεπανάστασης, ηγούνται σε αυτήν. Λοιπόν, και αυτό αν θέλετε είναι και ένα μεγάλο ιστορικό μάθημα. Ολόκληρος ο 20ος αιώνας δείχνει κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το εξή ότι... Και με την αρνητική πείρα τη σοσιαλιστικής οικοδόμηση επιβεβαιώνεται η ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Δηλαδή, μόλις άρχισε η υποχώρηση από τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, Άρα δηλαδή και η ότι, κατρακύλα. Ότι η κατάρρευση εν τέλει... Του η ανατροπή για μας, γιατί ναι. ανατράπηκε τελικά ένα σύστημα. Δεν ε, έγινε αυτό σε μία μέρα και με mm. πραγματικά ειρηνικό τρόπο, αλλά... Το ζήτημα είναι ότι δημιουργήθηκαν, δυνάμωσαν εκείνε οι κοινωνικέ δυνάμει οι οποίε όχι απλά δεν είχαν συμφέρον από την πρόθεση του σοσιαλισμού, αλλά είχαν, ήθελαν το αντίστροφο. Εδώ υπάρχει και μια άποψη όμω ότι ο Γκορμπατσόφ, ο οποίο ήταν και ο τελευταίο ηγέτη, είχε χαλαρώσει πολύ το σύστημα. Δηλαδή, ο παδό αυτή τη λογική, ίσω αν θέλετε. Ναι, την είναι, υπάρμασε, αν θέλετε, στην πολιτική. Με τη λεγόμενη ε, περεστρόικα και ε, με ε, την. Είναι η πολιτική έκφραση αυτού που λέμε. Ναι. Δηλαδή, όταν υποκληθεί στο σοσιαλισμό με αγορά, στο ατομικό και το ομαδικό συμφέρον. Σε σχέση με την συλλογικότητα και δημιουργηθεί και κοινωνικά ένα έδαφο ατομισμού. Ο καθένα, ο σώζον εαυτόν, σωθεί το στο τέλο. Αυτό γιατί, που το... λέτε τώρα μου θυμίζει λίγο και την ιστορία τη Κίνα, η οποία πράγματι προχώρησε σε αυτό, πράγματι δημιουργήθηκε άρκουσα τάξη, πράγματι εκεί πουλιούνται αυτή τη στιγμή αυτά τα λεγόμενα πολυτελή αυτοκίνητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πουλιούνται στη Δύση. Αλλά φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό, α πούμε, έχει κάνει μια στροφή το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα να σφίξει τα λουριά. Και ναι. να πάψει Α... να υπάρχει αυτό το χάσμα αυτό... ανάμεσα στην, αν θέλετε, νομεκλατούρα της Κινέζικης. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μία προσπάθεια να είναι πιο ισχυρός, γιατί έχει μία διαφορά ο καπιταλισμό τη Κίνα από τον καπιταλισμό των Δυτικών στην έκταση του κρατικού τομέα Εντάξει, και εκεί, στην ισχύ του κρατικού εκεί, τομέα. Εκεί, αν θέλετε, υπάρχει και το άλλο. Διότι το έγκλημα, είναι... το έγκλημα, το, έγκλημα, το λάθο εκεί. Το, δεν το έκαναν οι Κινέζοι κομμουνιστές, το έκαναν οι Δυτικοί καπιταλιστέ. Με την έννοια ότι δίνοντα τεχνολογίες Για να παράγουν πιο φθηνά προϊόντα στην Κίνα. Είχαν, ε... Δημιούργησαν καταρχήν όλη την παραγωγή, την πήγαν εκεί, έδωσαν, άρα βάζαν σε πλούτο και, και μάθανε και τεχνολογίε. Προσωρινή διέξοδο η Δυτική στην υπερσυσόρευση κεφαλαίου που δεν μπορούσαν να το επενδύσουν κερδοφόρα στη Δύση. Η Κινέζικη αγορά ήταν μια πολύ Παρθένα. μεγάλη ε, λύση προσωρινή. όμως το ίδιο το φάρμακο της πρώτης περίοδου είναι Δη, και δηλητήριο σκώτασε, για αυτού ε, στην εμάς. επόμενη. Τώρα, Όσον αφορά όμως αν αυτό αφορά δηλαδή τι δείχνει όλη εν η ιστορία. Εν τέλει αυτή αν θέλετε η στρέβλωση mm. την οποία αναφέρεται mm. αυτή η στρέβλωση την οποία αναφέρεται μήπως είναι εν τέλει το σύστημα αυτό αν θέλετε το σοσιαλιστικό τρόπο, mm. είναι μέσα, είναι, είναι στο δομικό του στοιχείο, δηλαδή είναι το ίδιο το σύστημα γεννάει αυτές τις τρευλώσεις, διότι δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες όπου υπάρχει ας πούμε στο αστικό καθεστώς, στο καπιταλιστικό καθεστώς, όπου τέλος πάντων το γεγονός ότι ο κόσμος πάει και ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια, αυτό είναι ένα πράγμα που εκτονώνει τον κόσμο, δεν τον υποχρεώνει, υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες. Oh. Ε, Ήταν η άρνηση αντίθετα των δομικών στοιχείων που λέτε του σοσιαλισμού που έφερε τα αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή αν λειτουργούν σωστά οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων που δεν ψηφίζεις κάθε τέσσερα χρόνια αλλά ψηφίζεις κάθε μέρα και συμμετέχεις στον στο ναι, έλεγχο τελικά. και στην εφαρμογή τελικά των αυτό αποφάσεων. εφαρμόστηκε όμως. Ναι, αλλά υ, υπήρξαν, τέρα... υπήρξαν λόγοι που εξασθένεις. Αυτό λέω προηγουμένως. Mm. Έχει σημασία δηλαδή, εδώ είναι θέμα πάλις. Δεν έφταιγε όμω η ίδια η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων ναι. των Α, Εργαζομένων. Εννοώ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Μπορούσε, γιατί Πρακτικά. για, για, για δεκαετίε εφαρμόστηκε και έφερε θαυματουργά αποτελέσματα προωθητικά. Mm. Δεν, δεν έγινε σε μία στιγμή. Με, μέσα από διαπάλη εξασθένησαν αυτά τα στοιχεία. Yeah. Όπω επίση και ο κεντρικό σχεδιασμό. Όσο λειτουργούσε, λειτουργούσε προωθητικά. Αλλά υπάρχουν και τρία ακόμα στοιχεία, μια και είπαμε για το, για το μέλλον, τα οποία. Μπορούν να μας κάνουν πιο αισιόδοξου ότι αυτό ήταν, αν θέλετε, το πρώτο ιστορικό μπουσούλημα. Ένα βρέφος μπουσούλησε στην ιστορία αυτού του νέου τρόπου παραγωγής και ε, θα το δούμε στο μέλλον ε, με διαφορετικού όρου. Να πω του τρει αυτού παράγοντε επιγραμματικά. Ο πρώτο είναι ότι τώρα μπορούμε να μελετήσουμε έναν αιώνα σοσιαλιστική οικοδόμηση για να μην επαναληφθούν. Τουλάχιστον τα λάθη που έγιναν δεύτερη φορά. Ο δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ σημαντικέ τεχνολογικέ δυνατότητε να εφαρμοστεί ο κεντρικό σχεδιασμό σε σχέση με αυτέ που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίε, να προβλέψουμε ανάγκε σε σχέση με τι δυνατότητε που είχαν οι Μπολσεβίκοι το 17 ή το 1940, α πούμε, για παράδειγμα. Και ο τρίτο και βασικότερο είναι ότι έχουμε τον υπάρχοντα καπιταλισμό από την άλλη, ο οποίο μέρα με τη μέρα δείχνει τη σύψη του. Δηλαδή, είτε πάρετε τα συστήματα δημόσια υγεία από τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο μέχρι το Παρίσι και το Μιλάνο, είτε πάρετε τη συνεχή εκδήλωση των κρίσεων των οικονομικών 2008-2020 θα δούμε πότε οι επόμενοι, βλέπουμε τι ένα σύστημα που όλο και περισσότερο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες να ζήσουμε καλά και στο πώς ζούμε. Και αυτές οι δυνατότητες να ζήσουμε πολύ καλύτερα από όσο ζούμε, να δουλεύουμε λιγότερο, να μην υπάρχει ανεργία, να υπάρχει δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, ακυρώνονται κάτω από τη μέγενη ενό συστήματο που θυσιάζει όλε μα τι ανάγκε για να αυξάνει η καπιταλιστική κερδοφορία. Δηλαδή, ο μεγαλύτερο αντίπαλο του σημερινού συστήματο είναι πρώτα απ' όλα ο εαυτό του. Είναι η βαθιά του σύψη. Είναι ένα σύστημα το, στο οποίο νομοτελειακά, όποιο και να είναι κυβέρνηση, θα θυσιάζονται οι δικέ μα ανάγκε στο βωμό του κέρδου ελάχιστων μεγαλομετόχων που συχνά είναι, αν θέλετε, μέτοχοι σε εργοστάσια και παραγωγικέ μονάδε που δεν ξέρουν καν πού είναι. Δηλαδή, είναι ο άλλο μέτοχο ενό πακέτου χρηματιστηριακών μετοχών σε εργοστάσια ή άλλε παραγωγικέ μονάδε που δεν τι έχει δει ούτε σε φωτογραφία. Δηλαδή, είναι ένα στοιχείο άχρηστο για την οργάνωση τη κοινωνική παραγωγή, ένα παράσιτο. Μάλιστα. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω εν τέλει είναι το εξή. Πιστεύετε ότι παρά το γεγονός ότι κατέρευσε αυτό το σύστημα, έχει προοπτική στο μέλλον κάποια στιγμή αυτό να το ξαναδούμε κάπου και αν ναι, πού. Δεν μπορεί παρά να έχει προοπτική... Και να γίνει με τον ίδιο τρόπο φαντάζομαι πως όχι, όχι. έχουν αλλάξει τα ιστορικά δεδομένα. Η... Δεν μπορεί να τελειώσει... Δηλαδή μπορεί να γίνει με επανάσταση πάλι. Μόνο με επανάσταση μπορεί Όταν να καταργηθεί... Όταν λέμε επανάσταση εννοούμε επανάσταση η, με τα όπλα. Η, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η οποία δεν μπορεί να είναι το τέλος της ιστορίας, μπορεί να καταργηθεί μόνο ανατριπτικά, επαναστατικά. Δεν μπορεί να... να καμία αν θέλετε αστική τάξη, καμία άρχουσα τάξη δεν παρέδωσε οικειοθελώ την εξουσία. Αν δούμε όποτε απειλήθηκε. ούτε, ούτε μπαίνοντα στο σύστημα αν και αλλοιώνω. Αλλάζοντα το από μέσα. Ε, ε, επειδή έχει περάσει ο χρόνο, ναι. να το πω με τέσσερι λέξει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την αστική τάξη όποτε απειλήθηκε η εξουσία τη. από τη ματωμένη βδομάδα τη Παρισινή Κομούνα, Την επέμβαση των Λευκών και των 14, <χεδευκαινή> 14 κρατών στη Ρωσία. Τη χειλή του Αλιέντε. Τη Μακρόνισο μετά τον Εμφύλιο στην Ελλάδα. Θα δούμε ότι δεν υπάρχει αστική τάξη η οποία οικειοθελώ θα παραδώσει την εξουσία τη. Άρα, αυτό μπορεί να διεκδικηθεί μόνο ανατρεπτικά επαναστατικά. Κύριε Παπαδόπουλο, λυπάμαι γιατί δεν έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή, γιατί αυτό σηκώνει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά τέλο πάντων, εμεί κάνουμε ιστολή, και άλλε ευκαιρίε. Αυτό είναι, αυτό είναι, να είναι το, είναι να μόνο να σίγουρο. Να, ευχαριστήσω μας. πάρα πολύ τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλο του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματο. Συζητήσαμε το θέμα τη Οκτωβριανή Επανάσταση, επίκαιρο, χρονικά και συμπίπτει με, με τι ημέρε αυτέ.